Ανά, η Χρύσα είναι λοιπόν μαζί μας. Χρύσα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, όσο μπορούμε να έχουμε. Όσο μπορούμε, αλήθεια είναι αυτό. Δώσε μας μια εικόνα, πώς είναι τα πράγματα εκεί, πόσο απειλητικά κοντά είναι οι φλόγες και αν ο κόσμος εγκαταλείπει. Οι φλόγες έχουν κατακλείσει τον κεντρικό ιστό της Λακωνίας ουσιαστικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κατακαίγονται δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Το γεγονός ότι η πόλη, ότι η φωτιά έφτασε, φτάνει στην πόλη του Γηθίου, κινητοποίησε τους αρμόδιους. Για να καταλάβετε ότι οι πάντες φωνάζουν από χτες ότι η φωτιά που ξεκίνησε ψηλά πάνω στο βουνό μπορούσε να σβήσει με ένα μόνο πυροσβεστικό. Ανταυτού πήγαν να κάνουν, λέει, έλεγχο και καταγραφή των απολειών. Όπου μέχρι σίγουρα εκείνη την ώρα δεν είχαμε, δηλαδή, καταλαβαίνουμε, Χρύσα, σοβαρές ζημιές. Η φωτιά ήταν στην Καστάνια. Ήταν πολύ μακριά, με σοβαρές ζημιές, αλλά τέλος πάντων σε μια περιορισμένη περιοχή. Χθες το βράδυ... Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου, καλέσανε χτες την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να τους ακολουθήσει, να πάνε πάνω να κάνουν καταγραφή. Και από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου τους είπαν ότι... Τι καταγραφή να κάνουμε, η φωτιά καίει. Και πώς μερικές εξελίχθηκαν, Χρύσα, τα πράγματα από χθες το βράδυ. Μετά από μερικές ώρες η φωτιά αρχίζει πια να φεύγει κυριολεκτικά. Τι να σας πω τώρα, από τον Ταΐγετο και ουσιαστικά να καταλήγει περίπου στο Ίτυλο. Μιλάμε για χιλιόμετρα, λοιπόν. Μιλάμε για πάρα πολλά χιλιόμετρα, μιλάμε για πάρα πολλούς οικισμούς και χωριά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, οι οποίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αυτή τη στιγμή, μάλλον απειλεί το Γήθιο, σύμφωνα πάλι με το ρεπορτάζ μου, η πολιτική προστασία και το κέντρο επιχειρήσεων πήρε το Δήμο σήμερα για να ζητήσει, λέει, τη σύμφωνη γνώμη για την εκένωση του Γηθίου. Όταν πραγματικά δεν άκουσαν κανέναν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και όπως και να έχει το πράγμα τώρα, γιατί δεν είναι ώρα να κάνουμε απολογισμό, ούτε να ρίχνουμε ευθύνες, όπως και να έχει αυτή τη στιγμή το Γήθιο, δηλαδή το μεγάλο, το πολύ μεγάλο αστικό κέντρο της περιοχής, είναι κυκλωμένο από τη φωτιά. Όμως, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ μου και όπως με διαβεβαιώνει και η τοπική πυροσβεστική και ο Δήμος και οι τεχνικές υπηρεσίες και όλοι οι αρμόδιοι, και από τη γνώση που έχω της περιοχής, το Γήθιο είναι πάρα πολύ εύκολα προστατευτεί. Έχει περιφερειακό δρόμο, έχει κρουνούς ασφαλείας, αλλά δεν είναι κανένας εκεί. Εννοείς από πτυτικά μέσα, από επίγειες δυνάμεις. Ακριβώς. Δεν είναι κανένας εκεί. Δηλαδή, μπορεί πάρα πολύ εύκολα η φωτιά να περάσει στον αστικό ιστό, τη στιγμή που πραγματικά είναι σχετικά εύκολο, ειδικώς δεν είναι δημοσιογραφική είναι η προσέγγισή μου, αλλά πραγματικά υπάρχει περιφερειακός με δεξαμενή, με κρουνούς, με ασφαλτόστρωτος που μπορεί να προστατευτεί η πόλη του Γηθίου. Αυτή τη στιγμή, την επικοινωνία που είχα με το Δήμο, μου λένε ότι δεν ξέρουν καν αν επαρκούν τα πυροσβεστικά ή αν έχουν εντολή τα πυροσβεστικά, γιατί και το πυροσβεστικό σώμα παίρνει εντολή, όπως καταλαβαίνετε, να ανέβουν να προστατεύσουν την πόλη του Γηθίου. Υπάρχει οδηγία για να εκκαινωθεί βεβαίως, η πόλη, για να εκκαινωθεί προς σκάλα. Να εκκαινωθεί προς σκάλα. Υπάρχει οδηγία να εκκαινωθεί προς σκάλα. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν φύγει κυρίως οι επισκέπτες. Οι ντόπιοι μένουν αισθανόμενοι ότι το Γήθιο είναι ασφαλές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, η φωτιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατέβει στην πόλη του Γηθίου. Αυτή τη στιγμή, όπως και να έχουν όμως τα πράγματα, το Γήθιο είναι περικυκλωμένο. Αν αυτή τη στιγμή δεν παραταχθούν πυροσβεστικές δυνάμεις στον περιφερειακό δρόμο που, επαναλαμβάνω, είναι ασφαλτόστρωτος, ναι, και αν δεν γίνουν ρήψεις στον Μπασαβά που έχει φτάσει, το λέω μήπως θα ακούσουν οι αρμόδιοι, στον Μπασαβά που έχει φτάσει η φωτιά και στην ανάληψη που είναι αριστερά και δεξιά του Γηθίου, είναι
κυκλώνουν οι περιοχές αυτές που σας λέω το Γήθιο, τότε ναι, πάρα πολύ εύκολα θα καεί μία πόλη. Μία πόλη η οποία είναι παραθαλάσσια. Κοίτα, Χρήστα, όπως τα περιγράφεις τα πράγματα, μας πιάνει μεγάλη αγωνία, γιατί λες ότι είναι στην ουσία περικυκλωμένο, δηλαδή μπορεί τις επόμενες ώρες να υπάρχει πραγματικό πρόβλημα για τους επισκέπτες και τους κατοίκους του Γηθίου. Και να σας πω κάτι, οι επισκέπτες μπορούν να φύγουν με πλωτά μέσα. Ήδη, όπως με διαβεβαιώνουν, έχουν παστεί όλα τα μέτρα. Ήδη η τοπική αστυνομία προσπαθεί να κάνει τα δύνατα δυνατά, τουλάχιστον οι επισκέπτες να φύγουν προς σκάλα, και από τη θάλασσα μπορούν να φύγουν πάρα πολύ εύκολα, αλλά θα καεί η πόλη. Ναι, γιατί... Θα καεί η πόλη. Μια πόλη που, επαναλαμβάνω, είναι αδιανόητο να καταστραφεί από πυρκαγιά. Έχει γίνει παράταξη δυνάμεων, όπως λες, Χρήσα, στην περιφερειακή. Όχι. Σύμφωνα, πριν από 5 λεπτά που επικοινώνησα και με τη Δημοτική Αρχή, μου λένε ότι είναι διάσπαρτες οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Προσπαθούν να προστατέψουν ό,τι μπορούν να προστατέψουν και βεβαίως δεν είναι σε παράταξη. Ίσως δεν μπορούν να είναι, δεν έχουν και τις δυνάμεις. Και να σας πω και κάτι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Δήμου Ανατολικής Μάνης είναι κυριολεκτικά εξουθενωμένες τις τελευταίες 3 μέρες. Ναι, είναι ανθρώπινο αυτό που λες, αλλά και παρόλα αυτά... Και το άλλο είναι ότι ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ζητά και από την περιφέρεια και από τους κεντρικούς φορείς και από τους ιδιώτες και από όλους, τέλος πάντων, ζητά γεννήτριες. Γεννήτριες για τις γεωτρήσεις, γιατί αν κοπεί το ρεύμα, δεν θα έχουμε ούτε νερό. Και να πω κάτι, δεν είναι μόνο το Γήθιο που έχει ζητηθεί εκένωση. Έχει ζητηθεί εκένωση και για το Μαυροβούνι και για το Βαθύ. Και μάλιστα κοιτάξτε χθες να δείτε, το Βαθύ και το Μαυροβούνι είναι δίπλα ακριβώς στο Γήθιο. Είναι προάστια του Γηθίου. Χθες το βράδυ μία κυρία, τώρα ζητώ χίλια συγγνώμη. Η κυρία Λυροφώνη, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπράβο, πολύ σωστά. Είχε βγει χθες λοιπόν στον αέρα του Open και ακριβώς μας περιέγραφε την κατάσταση που επικρατεί και μας έλεγε ακόμα και για τα ξενοδοχεία τα οποία είχαν εκενωθεί στο Μαυροβούνι και οι άνθρωποι είχαν φτάσει μέχρι κάτω στη θάλασσα, προσπαθούντας να δουν πώς μπορούν να σωθούν. Και μας εξηγούσε η γυναίκα πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση και πώς όλη την κατά τη διάρκεια όλης της προηγούμενης ημέρας ζητούσαν βοήθεια και πώς θα μπορούσε πραγματικά, αν είχε σβήσει αυτή η φωτιά από την αρχή, να μην είχαμε βρεθεί μπροστά σε αυτό το οποίο έζησαν οι κάτοικοι λίγο αργότερα. Και πραγματικά εγώ θέλω να πω ότι δεν είναι και εύκολο πράγμα, ξέρετε, να εκενωθεί το Γήθιο. Γιατί το Γήθιο ρημοτομικά έχει έναν κεντρικό δρόμο, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Άρα φανταστείτε... Πόσο λοιπόν δύσκολο, επικίνδυνο και τεράστια προσοχή χρειάζεται για να μπορέσει να εκενωθεί με ασφάλεια μία περιοχή όπως είναι το Γήθιο. Μιλάμε για ολόκληρη πόλη τώρα, έτσι. Είναι, δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, το Γήθιο ουσιαστικά είναι σκαρφαλωμένο πάνω σε ένα λόφο. Ναι. Που σημαίνει ότι οι κάτοικοι και συνήθως μεγάλης ηλικίας που ζουν εκεί πρέπει να κατέβουν από σκάλες και μονοπάτια. Αν η φωτιά δεν ανακοπεί στον περιφερειακό, το Γήθιο θα καεί. Φαίνεται να υπάρχει προθυμία, Χρήσα, αυτή την ώρα από τους κατοίκους να φύγουν. Όχι. Οι κάτοικοι, σας λέω, οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν εκεί ελπίζοντας ότι δεν θα κατέβει φωτιά. Το Γήθιο θεωρείται ασφαλής πόλη σε σχέση με τη φωτιά. Ή τέλος πάντων να κάνουν κάτι. Και όλοι σκέφτονται αυτό που σας είπα. Μα το Γήθιο έχει περιφερειακό. Δηλαδή ουσιαστικά έχει αντιπυρική ζώνη. Από μόνο γιατί, του. Από μόνο του. Γιατί δεν γίνονται ρήψεις. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν πυροσβεστικά. Γιατί τα έχουν στείλει αλλού. Και σας λέω, η πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθίου είναι εξουθενωμένη. Αυτή τη στιγμή, πέρα από το Γήθιο, μιλάμε για το Γήθιο, αλλά αυτή τη στιγμή
έχουν καεί χωριά. Έχουν καεί αυτά που λέμε εμείς στη Μάνη Ξεμόνια, που είναι σπίτια με τεράστια χτήματα. Ναι, και μην ξεχνάμε μάλιστα ότι είναι και μια εποχή που το Γήθιο, το Μαυροβούνι, που είναι τουριστική περιοχή, είναι γεμάτο από κόσμο, ο οποίος προφανώς και δεν ξέρει έτσι και τους τοπικούς δρόμους καλά και το πώς θα πρέπει να κινηθεί. Θα πρέπει να σας πω ότι εχθές το βράδυ δημιουργήθηκε ένας τεράστιος πανικός. Mm. Τεράστιος πανικός. Γιατί στις 2.30 ώρα το βράδυ δίνεται εντολή από την πολιτική προστασία να εκενωθούν το Βαθύ και το Μαυροβούνι. Το Βαθύ και το Μαυροβούνι έχουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Και αρχίζει ο κόσμος... η φωτιά δεν είχε φτάσει κοντά. Βεβαίως ποτέ κανείς δεν ξέρει και ποτέ κανένας δεν μπορεί να πει μη φεύγεται. Και δημιουργήθηκε 2 και 3 ώρα το βράδυ ένας τεράστιος πανικός, κυριολεκτικά. Ό,τι χειρότερο, σε μια περίπτωση τέτοια, ό,τι χειρότερο. Δεν ξέρανε τι να κάνουν. Για να καταλάβετε, παίρνανε εμάς, εμένα η καταγωγή μου είναι από εκεί, και παίρνανε φίλοι και αυτοί και μου λέγανε να φύγουμε, τι να κάνουμε. Και, μα τι να πεις εσύ στον κόσμο, φύγετε ή μείνετε. Ναι. Λοιπόν, τεράστιος πανικός. Κυρία Ταβουλάρη, σας ευχαριστούμε. Επαναλαμβάνω και για να κλείσουμε. Ναι. Αν καεί και το Γήθιο, θα μιλάμε για εγκληματική αμέλεια. Γιατί πραγματικά είναι μια πόλη που πολύ δύσκολα μπορεί να καεί. Δυστυχώς έχει καεί όλη η άλλη περιοχή. Κυρία Ταβουλάρη, σας ευχαριστούμε πολύ και κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, γιατί ίσως να χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε, γιατί τα πράγματα πραγματικά εκεί στην περιοχή σας είναι αρκετά δύσκολα. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν κάποια στιγμή λίγο αργότερα να επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας πείτε, να μας μεταφέρετε πώς είναι η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ.